φίλες και φίλοι, όπως σας έλεγα νωρίτερα, ζήτησε να κάνει μια παρέμβαση. Αφορά το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Γιάννης Σιαμίδης. Κύριε Σιαμίδη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλημέρα. Ξεκινώ έτσι σήμερα, γιατί ένα μικρό πρόβλημα το έχουμε με τις συνδέσεις μας. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο στόχος της σημερινής σας παρέμβασης είναι να παρουσιάσετε τις θέσεις του ΕΠΑΜ επί του σχεδίου που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Και το σημαντικότερο είναι να δώσουμε λίγο και μια εικόνα για την κοροϊδία η οποία παίζεται αυτή τη στιγμή. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Σας ακούμε. Okay, λοιπόν, καταρχάς αυτό το σχέδιο, το οποίο μάλλον καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στην επικοινωνιακό της κυβέρνησης, γιατί καταφέρνει και κοροϊδεύει τόσο καλά τον κόσμο και το παρουσιάζει, ας πούμε, το άσπρο μαύρο με τόσο μεγάλη ικανότητα. Γιατί, λοιπόν, τι είναι αυτό το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας? Ουσιαστικά είναι η εξειδίκευση των χορηγήσεων, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, του Ταμείου Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού προς τα κράτη, θεωρητικά για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του COVID και όλα αυτά εδώ πέρα. Μάλλον τις επιπτώσεις στην οικονομία λόγω του COVID και όλα αυτά. Και μέσω αυτού ουσιαστικά προσπαθούν να προωθήσουν κάποιες πολιτικές σε κάποιους πολύ συγκεκριμένους άξονες. Με αυτό, και μάλιστα, το ακόμα χειρότερο είναι ότι μέσα από αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, το Ελλάδα 2.0, δεν μας έχουμε πει με ποιο μπέζαμε και χάσαμε 2.0. Πάντως, να πω το εξής, ότι το σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το Ελλάδα 2.0, δεν είναι άσχετο με τη συζήτηση που είχε γίνει από τον Ιούλιο ακόμα, μεσούς της πανδημίας. Ναι, φυσικά, ναι. Έτσι, στο Συμβούλιο Κορυφής. Αυτό είχαν αποφασίσει οι εταίροι. Αυτό είναι. Είναι οι άξονες, δηλαδή, έτσι όπως τους άκουσα εγώ από τον Πρωθυπουργό, παραπέμπουν στη Συμφωνία την Ευρωπαϊκή. Συμφωνία Κορυφής, επίπεδο Κορυφής. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι παραπομπή σε αυτό. Και μάλιστα είναι ακόμα χειρότερο, γιατί θα δούμε. Μέσω από αυτό εδώ το σχέδιο προσπαθούν ουσιαστικά να περάσουν ένα συγκεκαλυμένο μνημόνιο, να προσπαθούν να περάσουν τα χειρότερα του σχεδίου Πισαρίδη και προσπαθούν να περάσουν όλες τις δεσμεύσεις που ψηφίστηκαν από το τρίτο το μνημόνιο, το οποίο, για να μην κοροϊδευόμαστε, το ψήφισαν όλοι μες στη Βουλή σχεδόν, 250 ψήφοι ήταν αυτοί, και το είχε φέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα ουσιαστικά προσπαθούν να περάσουν τα πιο δύσκολα κομμάτια τα οποία ήταν από αυτό το μνημόνιο, το οποίο ήταν τα εργασιακά. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τέλος πάντων, της εργατικής νομοθεσίας που ακούμε τώρα τελευταία, συν κάποιες ελαστικοποιήσεις και όλα αυτά εδώ πέρα, θα περάσουν μέσα από αυτό το μνημόνιο, το νέο μνημόνιο, γιατί είναι ουσιαστικά μνημόνιο είναι γι' αυτό. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ναι. Είναι μνημόνιο, λέτε. Ναι. Λοιπόν, γιατί βάζει πολύ συγκεκριμένους όρους, είναι τα conditionalities τα που ακούμε, και μάλιστα θα υπάρχει και επιτήρηση για την εξέλιξη αυτού του έργου και για τη χρηματοδότησή του. Ναι, προφανώς. Ναι. Οπότε περιμένουμε. Αντίστοιχα σχέδια θα υπάρχουν και στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, φυσικά. Ναι, δεν νομίζω να γλιτώσει κανένας. Γιατί είπαμε ότι η Ελλάδα είναι το πυρηματός. Όπως και οι πυλώνες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι οι ίδιοι με τους πυλώνες πάνω στους οποίους. Ναι, φυσικά, ναι. Στηρίζουν αντίστοιχα προγράμματα οι υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων. Και η απασχόληση είναι όντως εντός. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, θα δούμε πώς θα βοηθήσει αυτό το σχέδιο και στη δίμευση περιουσιών, το οποίο και αυτό είναι να τα ψηφιστέντα στο τρίτο μνημόνιο, στο οποίο ψήφισαν όλα τα κόμματα, τα μεγάλα του κοινοβουλίου, για να μην κοροϊδευόμαστε. Η μεγάλη κοροϊδία είναι το εξής, ότι το παρουσιάζουν το μνημόνιο αυτό, το καινούριο, το σχέδιο, τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι κι εμείς, ότι έχει ένα συνολικό οικονομικό αποτύπωμα στα 57 περίπου δισεκατομμύρια από τα 31 περίπου που ξεκινάει, θεωρώντας ότι θα γίνει κάποια μόχλευση κεφαλαίων, την οποία την αφήνουν λίγο αδιευκρίνηστη μέσα, το οποίο δεν είναι κάτι άλλο, είναι τα χρήματα τα οποία θα βάλουν οι ιδιώτες, προσμένει το κράτος, τέλος πάντων, ότι θα βάλουν οι ιδιώτες, τα οποία θα είναι για να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Ένας από τους πυλώνες είναι ιδιωτικές επενδύσεις. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας. Άρα μπορεί να γίνει μια τέτοια μόχλευση από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στο σχεδιασμό. Και να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα χρησιμοποιηθεί εναντίον.
Σωστά πάντως κοστολογήθηκε στο, ναι, ναι, στο σχέδιο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Γιατί ενώ αυτός ο πυλώνας έχει έναν προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης 4,8 δισεκατομμύρια, προβλέπονται άλλα 7,8 από ιδιώτες, ενώ συνολικά προβλέπονται άλλα 25, νομίζω, 25-26 δισεκατομμύρια επιπλέον από τους ιδιώτες, τα οποία θα μοιραστούν σε όλες τις υπόλοιπες, σε όλους τους υπόλοιπους πυλώνες του σχεδίου. Είναι δηλαδή, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, δηλαδή όταν ας πούμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα, όταν λέμε πράσινη μετάβαση, σημαίνει ανεμογεννήτριες ή σημαίνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατά βάση. Προφανώς ένα μέρος της χρηματοδότησης θα είναι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα αυτό είναι 6 δισεκατομμύρια. Και άλλα 10 δισεκατομμύρια ευελπιστούν ότι θα βάλουν οι ιδιώτες οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτά τα σχέδια, δηλαδή στα επενδυτικά σχέδια, δηλαδή στις ανεμογεννήτριες, στο 5G που λέμε, όχι αυτό είναι στο επόμενο, ψηφιακή μετάβαση, και στα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά. Τώρα λίγο για να τα δούμε ένα-ένα αυτά. Απουσιάζει, αυτό έχει θυχθεί ήδη. Πώς? Ο πρωτογενής τομέας από το σχέδιο ανάκαμψης. Δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει προκαλέσει έτσι μια έκπληξη. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι πυλώνες. Έχει προκαλέσει έκπληξη αυτούς που δεν... που τέλος πάντων ακόμα πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει κάτι. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ το επισημαίνω γιατί δημιουργήθηκε έτσι μια συζήτηση γύρω από την απουσία του πρωτογενούς τομέα από τους πυλώνες του σχεδίου ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Αυτό το σχέδιο, λίγο πολύ, αν κάποιος το ψάξει λίγο παραπάνω θα δει ότι ουσιαστικά εξειδικεύει κάποιες από τις απαιτήσεις για το Great Reset, τέλος πάντων, που λέγαμε παλιότερα. Η επανεκκίνηση. Το οποίο μάλιστα έχει εξειδικευθεί στη φετινή έκθεση του World Economic Forum για την ανταγωνιστικότητα, όπου φέτος δεν έβγαλε έκθεση για την ανταγωνιστικότητα λόγω του κορονοϊού, αλλά έβγαλε ένα σχέδιο για τη μετάβαση της οικονομίας στη μετά-κορονοϊό εποχή, το οποίο παραπέμπει πάρα πολύ σε όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία θα δούμε και σε αυτό το σχέδιο. Έχει ενδιαφέρον να τα ψάξει κάποιος, να τα βρει όλα αυτά. Θα δει ότι όλα αυτά συνδέονται. Λοιπόν, τώρα, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα καταρχάς και μετά θα αναλύσουμε και κάποια πράγματα αν έχουμε χρόνο. Ότι αυτό το σχέδιο βασίζεται σε ένα συνολικό δανεισμό 750 δισεκατομμυρίων της Κομισιόν της ίδιας, όπου η Κομισιόν βάσει του καταστατικού λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει δικαίωμα να συνάπτει δάνεια και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει νομικές κινήσεις από διάφορες χώρες εναντίον αυτού του σχεδίου. Εάν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε η Γερμανία. Και η Γερμανία, ναι, ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει, όντως έχει υποπέσει και στη δική μου αντίληψη. Το είχαμε και στους τίτλους επικαιρότητας. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό και αν θα προκαλέσει ανατροπές, αλλά ξεκίνησε στη Γερμανία αυτή η διαδικασία. Ναι. Αυτό όμως είναι η παρανυχίδα. Αυτό που είναι το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι για να καλυφθεί αυτό το δάνειο θα επιβληθεί αύξηση του προϋπολογισμού, μάλλον του ποσοστού το οποίο συνεισφέρει κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 2%. Τώρα είμαστε νομίζω γύρω στο 1%. Φυσικά σχεδόν διπλασιάζεται τα χρήματα τα οποία δίνουμε, η συμμετοχή μας τέλος πάντων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Γιατί κάθε χώρα, όλα αυτά τα προγράμματα δεν βγαίνουν από το τίποτα, είναι από τα χρήματα τα οποία δίνουμε εμείς, από τις εισφορές των κρατών. Μην μας κορυδεύουν ότι αυτά είναι κάποια χρήματα τα οποία μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δικά μας χρήματα. Τώρα τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτό. Σημαίνει ότι αυτό το 2% αύξηση του ΑΕΠ μέχρι το 2058 κάθε χρόνο θα επιφέρει μία επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού κατά 1,5 δισεκατομμύριο περίπου, αν δούμε το σημερινό μας ΕΠ. Και αυτό θα αυξάνει όπως αυξάνει το ΕΠ του κάθε κράτους.
Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2058 εμείς θα πληρώσουμε γύρω στα 55 δισεκατομμύρια για να πάρουμε 18 δισεκατομμύρια. Γιατί από τα περίφημα 31-32 δισεκατομμύρια που μας λένε, μόνο τα 18 είναι άμεσες επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα είναι δάνεια τα οποία θα συνάψει η κυβέρνηση. Ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα. Αν βάλουμε και τα δάνεια τα οποία θα συνάψει η κυβέρνηση, όλο αυτό το πρόγραμμα για αυτή το βάθος του χρόνου θα κοστίσει στην ελληνική οικονομία γύρω στα 70 δισεκατομμύρια για να πάρουμε τίποτα ουσιαστικά. Θα δούμε γιατί θα πάρουμε τίποτα. Θα μας το εξηγήσετε, υποψιάζομαι. Πώς? Θα μας το εξηγήσετε, υποψιάζομαι, γιατί διαφορετικά παρουσιάστηκε το πρόγραμμα αυτό. Ναι, φυσικά, ναι. Η κυβέρνηση βέβαια έχει πει... αυτό το συμπέρασμα, δεν γνωρίζουμε. Ναι, έχει πει ότι στην επόμενη εξαετία που θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, προβλέπει 180.000 θέσεις εργασίας από το πρόγραμμα, πέρα από ότι άλλο θα γίνει τέλος πάντων ή θα χαθεί, και μία αύξηση του ΕΠ 7% πάλι από το πρόγραμμα. Βέβαια, από την αρχή της κρίσης έχουμε δει πόσο έχουν πέσει όλες αυτές οι εκτιμήσεις έξω από όλα τα μνημόνια που έχουμε δει να υλοποιούνται και πόσο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί για τον πολύ απλό λόγο ότι είναι πόροι οι οποίοι δεν αφορούν την ελληνική οικονομία κατά βάση. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ το εξής, να πάρουμε την πράσινη μετάβαση. Η πράσινη μετάβαση είναι κατά βάση ανεμογεννήτριες που είπαμε και αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Από ό,τι ξέρω, η Ελλάδα δεν παράγει ούτε ανεμογεννήτριες ούτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το οποίο σημαίνει ότι τα 6 δισεκατομμύρια τα οποία θα μας δώσουν σαν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συν το ποσοστό των δανείων το οποίο θα βάλουν οι ιδιώτες, το οποίο είναι 10 δισεκατομμύρια. Τι εννοείται δεν παράγει? Όλη αυτή η διευκόλυνση που έγινε το προηγούμενο διάστημα ήταν για να εξυπηρετήσει στις άδειες, εννοώ, για τα αιωλικά πάρκα. Ναι. Έγινε για να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο πυλώνα. Προφανώς, εννοείται. Αν και αυτός είναι ένας γενικότερος σχεδιασμός, η Γερμανία θέλει να κάνει τις περιφερειακές χώρες μπαταρία για τη δικιά της την οικονομία. Και αυτό γίνεται. Αν θυμηθούμε το σχέδιο ήλιος, το οποίο ευτυχώς δεν περπάτησε. Και τώρα με τις ανεμογεννήτριες, όπου θέλουν να εγκαταστήσουν, νομίζω, 3-4 φορές πάνω από τις ανεμογεννήτριες που θα χρειαζόταν μια οικονομία, τέλος πάντων, η οποία θα λειτουργούσε φυσιολογικά. Μάλιστα. Γιατί θέλουν ουσιαστικά να μας κάνουν εξαγωγική χώρα. Ναι, θα εξάγει, αλλά δεν φαίνεται. Φαίνεται αυτό. Και... Δηλαδή, θα εξάγει η χώρα, θα εξάγουν οι ιδιώτες που έχουν τις ανεμογεννήτριες, τις οποίες τις πληρώνει το κράτος. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και το θέμα είναι το εξής. Θα εξάγεις τι? Μία ενέργεια η οποία δεν είναι σταθερή? Αυτό δεν είναι το πρόβλημά μας. Και για να εξάγουμε εμείς αυτή την ενέργεια, ξέρουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντα μία εξασφάλιση στο δίκτυο ενέργειας, ώστε αυτές οι αυξομοιώσεις που παρουσιάζονται λόγω της χρήσης των ΑΠΕ, τις λογικές αυξομοιώσεις, να μπορεί να τις καλύπτει ανά πάσα στιγμή αυτή η βάση. Αυτή η βάση σημαίνει ότι δεν μπορεί να καλυφθεί από τις λιγνητικές μονάδες, γιατί οι λιγνητικές μονάδες δεν μπορούν να αυξομοιώσουν... Το πρόβλημα που είπαμε νωρίτερα για τη Γερμανία, επί αυτού του άξονα ήταν, του ενεργειακού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκεί παρενέβη το συνταγματικό τους δικαστήριο, έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι, αλλά προς το παρόν αυτός είναι ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός. Ναι, το θέμα είναι ότι ωραίος ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός, το θέμα είναι στην ελληνική οικονομία τι γίνεται. Γιατί όταν εμείς θα πρέπει να κλείσουμε τις λιγνητικές μας μονάδες από τώρα, ενώ η Γερμανία πριν λίγο καιρό γεννήσε μια καινούργια λιγνητική μονάδα και την έβαλε σε λειτουργία και έχει παρατείνει τον προγραμματισμό για την απολιγνητοποίησή της. Εμείς ουσιαστικά χάνουμε τον λιγνίτη, τον οποίο τον έχουμε σαν δικό μας αγαθό, να το πούμε έτσι, και θα πρέπει τώρα για να εξασφαλίσουμε αυτή την ισχύ βάσης να εισάγουμε φυσικό αέριο, το οποίο το εισάγουμε από Ιράν, από Ρωσία, από Τουρκία. Να αυξήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό που γίνεται με τα αιωλικά πάρκα. Ένα από τα δύο. Ναι, αλλά είπαμε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ χρήσιμες, αρκεί να φυσάει ο αέρας και να έχει ήλιο. Για τον ήλιο, βέβαια, ευτυχώς η Ελλάδα έχει πάρα πολύ ήλιο και σχεδόν πάντα. Οπότε τα φωτοβολταϊκά θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή λύση.
και μάλιστα δίνουν το μέγιστο της ισχύως τους τότε που το χρειάζεται η οικονομία, να το πούμε έτσι, και η κοινωνία. Ενώ οι νεμογεννήτρες δυστυχώς δεν δίνουν το μέγιστο της ισχύως τους όπου το χρειάζεται, αλλά όποτε φυσάει. Δεν μπορείς να κάνεις σύμβαση για το πότε θα φυσάει. Δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι τα χρήματα αυτά θα φύγουν από την Ελλάδα, δεν θα μείνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτά τα 16 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και των ιδιωτικών επενδύσεων θα φύγουν εκτός της Ελλάδας. Οπότε χάνονται από την οικονομία αυτά τα χρήματα. Επίσης, στην ψηφιακή μετάβαση έχουμε συνολικά 2 δισεκατομμύρια τα οποία είναι ο προϋπολογισμός του Ταμείου και άλλα 2 δισεκατομμύρια τα οποία θα είναι οι πόροι των ιδιωτών. Θέλετε να πείτε, όταν λέτε τα χάνει η οικονομία, θέλετε να πείτε ότι άλλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, φυσικά, π.χ. Ναι. Γερμανία, ναι, η Γερμανία. Έτσι, π.χ. Γερμανία, θα γίνουν αποδέκτες πολλαπλάσιων ωφελών. Αν καταλαβαίνω καλά, όχι ότι δεν θα ωφεληθεί η ελληνική οικονομία. Η Γερμανία ακόμη μια φορά κάνανε ένα σχέδιο το οποίο θα βοηθήσει τις δικές τους βιομηχανίες να δουλέψουν και να δουλέψουν ο δικός τους δευτερογενής τομέας. Ενώ εμείς βλέπουμε ότι εδώ μέσα δεν έχουμε τίποτα το οποίο να βοηθάει το δικό μας το δευτερογενή τομέα και πόσο μάλλον τον πρωτογενή τομέα. Τώρα, να δούμε λίγο αυτό για το... για την ψηφιακή μετάβαση. Ναι. Λοιπόν, η ψηφιακή μετάβαση είναι ουσιαστικά, φαντάζομαι, θα είναι αυτά τα περίφημα data centers τα οποία ακούσαμε πριν λίγο καιρό, το οποίο σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο θα πληρώνει κάποιους ιδιώτες να συλλέγουν τα στοιχεία τα δικά μας. Και ξέρω εγώ, αν δούμε τι έχει γίνει με τις διαρροές από Google, από Facebook και όλα αυτά εδώ πέρα, πόσο όλα αυτά εδώ πέρα τα στοιχεία, τα αποθηκευμένα, ουσιαστικά γίνονται εμπόρευμα, νομίζω θα πρέπει ο καθένας να τρομάζει. Επίσης, μήπως το απλουστεύετε λίγο, μήπως το υπεραπλουστεύουμε στην συζήτηση όλο αυτό το οποίο ονομάζουμε ψηφιακή μετάβαση. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί όταν ζεις και η ζωή σου εξαρτάται από τα νέα δεδομένα της εποχής και δυστυχώς αυτή την εποχή, δυστυχώς ή ευτυχώς, εδώ έφτασε ο βηματισμός της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η εποχή μας, κύριε Σιαμίδη. Εσείς θεωρείτε ότι εμείς θα έπρεπε να μένουμε πίσω? Όχι, δεν θα πρέπει να μένουμε πίσω. Θα είμαστε μπροστά. Θα πρέπει να είμαστε πιο μπροστά. Δηλαδή, αλίμονο αν δεν προσαρμοστούμε στα δεδομένα αυτά. Τα data centers θα πρέπει να είναι κρατικά. Δεν είναι δυνατόν να είναι ιδιωτικά. Δεν κατάλαβα. Γιατί το κράτος δηλαδή να πληρώσει κάποιον ιδιώτη για να στήσει τα data centers και μετά να τον πληρώνει νίκη για να φυλάει τα δεδομένα του κράτους. Δηλαδή, είμαστε σοβαροί. Εσείς το κάνατε αυτό το πράγμα. Θα κτίζατε ένα σπίτι εσείς για να το χαρίσετε σε κάποιον και μετά να πληρώνετε νίκη για να μείνετε μέσα. Ας το σκεφτεί ο καθένας αυτό το πράγμα, αν θα το έκανε. Αν θα έκτιζε κάποιος ένα σπίτι με τα δικά του τα χρήματα και μετά θα το χάριζε σε κάποιον και μετά θα πλήρωνε νίκη σε αυτόν για να μείνει μέσα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι. Να καταλαβαίνόμαστε δηλαδή. Τώρα, το θέμα είναι πόσα από αυτά μπορούν, πόσους από αυτούς τους πυλώνες μπορεί να σηκώσει. Ένα κράτος όπως είναι, μια οικονομία όπως είναι η Ελλάδα, στις δικές της πλάτες και να τα κάνει όλα κρατικά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Μα αυτή τη στιγμή τα έχεις τα χρήματα και τα δίνεις, ουσιαστικά τα πετάς. Δεν τα δίνεις κάπου. Δεν νομίζω ότι κάποια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα δεν μας χρειάζεται να κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, αν άλλοι πηδήξουν από το μπαλκόνι. Ξεκίνησε τέτοιου τύπου κρατική υποδομή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μια δεκαετία είναι σε οικονομική κρίση. Ίσως να έχουμε αλλαγές, γιατί αυξάνονται και οι ανάγκες, αλλάζουν και τα δεδομένα πολύ πολύ γρήγορα. Έτσι. Αυτές οι αποφάσεις είχαν ληφθεί σε επίπεδο συνόδου κορυφής τον Ιούλιο του 20. Και οι χώρες μέλη ανέλαβαν από εκεί και πέρα να προσαρμόσουν τα δικά τους προγράμματα. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικό μας παρουσιάστηκε. Ίσως έχουμε ανατροπές, όχι στην ψηφιακή μετάβαση. Αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Τώρα πώς θα γίνει θα το δούμε. Αλλά ίσως έχουμε στην ενέργεια. Είναι το μεγάλο κομμάτι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Και είναι και διαφορετικές οι ανάγκες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και διαφορετικές, αν θέλετε, και οι δυνατότητες που έχει η κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει αυτή τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκεί θα είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο, θα μου επιτρέψετε. Εδώ πέρα η Ευρώπη έχει μείνει πάρα πολύ. Αλλά τώρα, η απασχόληση... Εντάξει, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ελαστικοποίηση της απασχόλησης έχει περάσει ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, φυσικά, ναι, και περνάει και τώρα και στην Ελλάδα. Έρχεται και εδώ.
Οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν στο πρώτο πλάνο, νομίζω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ψηφιακή μετάβαση είναι κάτι που θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρέπει να γίνει, πάση θυσία. Μα δεν λέω ότι θα, δεν πρέπει να γίνει. Με άλλο τρόπο λέτε εσείς. Εμένα μου αρέσει η τεχνολογία, είναι γνωστό αυτό και η επιστήμη. Και θεωρώ ότι έχουμε μείνει και πολύ πίσω. Το μεγάλο ζήτημα είναι η ενέργεια. Το θέμα είναι και η ενέργεια, αλλά και τα ψηφιακά. Γιατί τα ψηφιακά, η ζωή μας πλέον θα είναι απασχόληση, μάλλον ψηφιακή σε μεγάλο βαθμό από εδώ και πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό το ποιος θα ελέγχει αυτή την ψηφιακή ζωή. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο καθένας. Και τα δεδομένα του, και τα στοιχεία του, και τις εναλλαγές του, και τα πάντα. Αυτά θα είναι, ήδη είναι και μεταφέρονται σιγά σιγά όσα δεν είναι στον ψηφιακό κόσμο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποιος θα ελέγχει αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, τι άλλο έχει εδώ πέρα, για να το μαζέψουμε λίγο. Ένα άλλο το οποίο είναι πολύ ωραίο και πολύ γελίο επίσης ταυτόχρονα, είναι αυτές οι υποδομές 5G και οπτικών ινών, οι οποίες θα γίνουν πάλι με χρήματα του κράτους και τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε εμείς, τα οποία θα τα δώσουμε σε ιδιώτες. Ξεκίνησε ήδη και στην Ελλάδα. Ναι, ξεκίνησε. Για να εξυγχρονίσουν το δικό τους δίκτυο. Τα κέρδη βέβαια θα μείνουν πάλι στους ιδιώτες. Και ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο κόστος επικοινωνιών, το οποίο δεν δικαιολογείται, γιατί ουσιαστικά όλες οι επενδύσεις που έχουν γίνει από αυτές τις εταιρείες έχουν γίνει με χρήματα δικά μας, είναι χρήματα του ΕΣΠΑ κατά βάση. Και τώρα θα πάρουν και άλλα χρήματα για να μπούμε για να αναπτύξουν την τεχνολογία 5G. Βέβαια, εμάς μας ενοχλούσε κάποτε που ο ΤΕΙ ήταν δημόσιος και τα χρήματα τα οποία δίναμε τότε στον ΟΤΕ τα θεωρούσαμε χρέος του ΟΤΕ. Ενώ τώρα τα χρήματα τα οποία δίνουμε στον ΟΤΕ, ο οποίος αυτή τη στιγμή όμως ανήκει, έχει ιδιωτικοποιηθεί και έχει περάσει την κρατική γερμανική Deutsche Telekom. Εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες έγινε αυτό. Ναι, γι' αυτό λέω ότι το γελιότερο της υπόθεσης. Δηλαδή, εμείς αποκρατικοποιήσαμε. Προ δεκαετούς περίοδου κρίσης έχει γίνει αυτό. Αποκρατικοποιήσαμε τον ΟΤΕ και το δώσαμε στην κρατική εταιρεία μιας άλλης χώρας. Όμως έχουμε κάνει με τις μεγαλύτερες αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα. Και τώρα αυτή τη στιγμή τους πληρώνουμε και αυτό δεν το θεωρούμε τώρα ότι είναι χρέος, αυτό το θεωρούμε ανάπτυξη. Δηλαδή, εντάξει, γελιότητα. Οι προσεγγίσεις προφανώς είναι διαφορετικές, εγώ θα πω, και οι πολιτικές προφανώς. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Ότι είναι πολιτικές οι οποίες... Σωστά βάζετε τον προβληματισμό για το τι θα γίνει στο κομμάτι της πράσινης μετάβασης. Ναι. Θα υπάρχουν εκεί πέρα ιδιαιτερότητες. Ζητήματα θα ανακύπτουν. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Είναι το εξής, εμείς το ζούμε τώρα εδώ με τα αεολικά πάρκα και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Τα αεολικά πάρκα έχουμε πει ότι είναι ένα κομμάτι όμως αυτό. Η πράσινη μετάβαση θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ καλά. Και άλλα πολλά. Στην Ελλάδα ειδικά θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ εύκολα η πράσινη μετάβαση. Χρησιμοποιώντας τα φωτοβολταϊκά και χρησιμοποιώντας την ενέργεια από τη θάλασσα. Όπου δεν είναι αυτή η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να κινηθεί μόνο μέρος. Μα δεν μας νοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αν οι άλλοι θέλουν να αυτοκτονήσουν, θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε κι εμείς. Δηλαδή, τι λύσεις συμπεριφορές λογικές είναι αυτές. Συγγνώμη δηλαδή για την έκφραση, αλλά αυτό πράγμα, δηλαδή το ακούω τώρα, ειδικά τώρα τελευταία, πολύ συχνά και για άλλες περιπτώσεις. Και οι άλλοι το κάνουν έτσι. Ναι, ρε φίλε, και οι άλλοι το κάνουν έτσι, αλλά αν δεις τον άλλο να πηδάει από το παράθυρο, δεν θα πηδήξεις κι εσύ. Ή αν οι άλλοι θέλουν, επειδή αυτό θέλουν να εφαρμόσουν ένα ελεύθερο μοντέλο, το οποίο δεν έχει πετύχει. Αυτό συμφωνήθηκε, αυτοί είναι οι πυλώνες. Πάνω σε αυτούς τους πυλώνες όλες οι χώρες μέλη θα αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι όλες οι χώρες μέλη ακολουθούν ψυχωτικά, ουσιαστικά σε επίπεδο ψύχωσης, μία πολιτική η οποία δεν βγαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν βγαίνει γιατί ουσιαστικά εμείς πληρώνουμε και τα ωφέλη πάνε σε κάποιους άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι σοσιαλισμός στις απώλειες που λέμε και στις επενδύσεις και καπιταλισμός στα κέρδη. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη του ΕΠΑΜ, υποψιάζομαι. Δεν είναι η άποψη του ΕΠΑΜ, είναι η πραγματικότητα. Μάλλον ζούμε λοιπόν, σε πολλές πραγματικότητες, πολιτικές. Σε πολλές πολιτικές πραγματικότητες, κυρία Σιαμίδη. Νομίζω το έχετε κατανοήσει κι εσείς αυτό. Φυσικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ναι, και θα σας ζητήσω να γινόμαστε όσο μπορούμε πιο σύντομοι. Ναι. Λοιπόν, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος όλων αυτών των χρημάτων, τα περισσότερα θα είναι δάνεια ουσιαστικά. Και είναι δάνεια τα οποία θα πρέπει να εξασφαλίζουν και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Ας μας πει τώρα μια μικρομεσαία επιχείρηση πόσο εύκολο είναι να εξασφαλίσει ένα δάνειο για να κάνει μια μετάβαση τέλος πάντων ψηφιακή. Ή να κάνει μια μετάβαση, να αλλάξει τον εξοπλισμό της, να
να τον κάνει πράσινο, να κάνει μια πράσινη επένδυση ή να βάλει ρομποτική τεχνολογία ή έξυπνη τεχνολογία στην επιχείρησή της. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Αυτές, όλα τα χρήματα θα πάνε σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα αποκτήσουν, επειδή παίρνουν χρήμα δωρεάν ουσιαστικά, επενδύσεις δωρεάν, ένα πολύ μεγαλύτερο ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και με το δεδομένο που έχουν επικρατήσει αυτή τη στιγμή στην αγορά τον τελευταίο καιρό, λόγω της πανδημίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν πραγματικά. Και όταν μιλάμε ότι δεν θα μπορέσει να επιβιώσει μια επιχείρηση, σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο μεγαλύτερος... εργοδότης στην ελληνική οικονομία. Σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια. Οπότε αυτές οι 180.000 θέσεις που μας λέγανε μέσω του προγράμματος, δεν ξέρω τέλος πάντων πώς θα γίνει. Μένει να το δούμε. Σημαίνει ότι όταν θα χάνουν κάποιοι τη δουλειά τους, θα χάνουν και τα σπίτια τους μέσω του νέου πτωχευτικού κώδικα και την περιουσία τους. Και γι' αυτό είχαμε πει στην αρχή ότι θα υπάρξει άλωση και των περιουσιών. Και ουσιαστικά πάμε σε αυτό το σχέδιο του Πισαρίδη που λέγαμε και που είχαμε πει και παλιότερα, το οποίο προβλέπει ότι θα μεγαλώσει το μέγεθος των επιχειρήσεων και θα μειωθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ουσιαστικά αυτό είναι αυτό το πρόγραμμα είναι και αυτό ένα ακόμα μέσο για να πάμε να κάνουμε και αυτή τη μετάβαση. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Και η άλλη είναι τα εργασιακά. Άκουγα χθες το απόγευμα τον κύριο στη σελίδα σας, τον Παντακίδη, τον κύριο Παντακίδη. Τον κύριο Μπεμπεκίδη, τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου. Ναι. Θα έχουμε ιστορίες με το εργατικό, αντιδράσεις υπό αυτή την έννοια. Δικαίως ο άνθρωπος ήταν, από ό,τι άκουσα, εκνευρισμένος. Μάλλον τον θύμωσε η πρωινή συνέντευξη που άκουσα από τον κύριο Χατζηδάκη. Εντάξει, φαντάζομαι. Και δεν την άκουσα ούτε και εγώ προφανώς. Μπορεί να ψάξω να τη βρω για να κάνουμε ασκήσεις ηρεμίας τέλος πάντων, αν μπορούμε, και ζεν. Αλλά τα εργασιακά είναι πραγματικά κάτι πολύ επικίνδυνο. Γιατί? Ουσιαστικά γυρνάμε σιγά σιγά στο μεσαίωνα. Χάνονται δικαιώματα τα οποία έχουν κατακτηθεί στους τελευταίους δύο αιώνες με πολλούς αγώνες και πολύ αίμα δυστυχώς. Και βλέπουμε να χάνονται, χάνεται το οκτάωρο. Αυτή τη στιγμή, όταν επιτρέπει, δεν θέλω να τα αναλύσω τώρα, είναι πολύ, θα μας πάρει πολύ ώρα. Ότι βελτιωτική είναι οι αντιδράσεις που ακούμε αυτό το διάστημα και θα δούμε βεβαίως και πώς θα αποτυπωθούν, γιατί θα είναι πρώτο θέμα μετά το Πάσχα, βγαίνει σε διαβούλευση, δεν τυχαίο ότι προσπαθεί να το επικοινωνήσει ο κύριος Χατζηδάκης. Έγιναν και βελτιωτικές παρεμβάσεις επί της διάταξης που αφορούν το οκτάωρο. Θυμίζω ότι όταν είχε πρωτοβγεί το θέμα, πάλι είχε προκαλέσει αντιδράσεις και είχε προχωρήσει η τότε ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σε βελτιωτικές παρεμβάσεις. Να σας πω, αυτό είναι ουσιαστικά η εφαρμογή του ανέκδοτου του Ναθαραδίν Χότζα και το χωρικό που δεν είχε χώρο στο σπίτι του, που παραπονιόταν ο χωρικός ότι δεν έχει χώρο στο σπίτι του, είναι πολύ μικρό το σπίτι, και του λέει φέρε μέσα και την πεθερά σου, φέρε μέσα και τους θείους σου, φέρε μέσα και το σκύλο σου, φέρε και το γαϊδούρι, φέρε και το τέτοιο, βγάλε μετά το γαϊδούρι. Α, είμαστε πολύ ωραία. Ξεκινάνε από τα πολύ χειρότερα και ουσιαστικά κάνουν κάποιες πτώσεις. Αυτό γίνεται, δεν είναι, κοροϊδευόμαστε. Μας κοροϊδεύουνε. Και το θέμα είναι ότι απορώ πως εδώ και 10 χρόνια ο ελληνικός λαός κάθεται και τρώει όλο αυτό το σανό. Δηλαδή αυτό είναι τραγικό. Πραγματικά είναι απίστευτη κοροϊδία. Τα εργασιακά πρέπει να αλλάξουν προφανώς. Γιατί η μετάβαση στις νέες τεχνολογίες θα πρέπει να εξασφαλίσει λιγότερο χρόνο και μεγαλύτερο εισοδήματα στον χρόνο και στους εργαζόμενους. Και να εξασφαλίσει και μια διαφορετική μορφή στην επιχειρηματικότητα. Το έχουμε πει αρκετές φορές νομίζω. Είναι γελίο αυτή τη στιγμή να έχουμε 20% ανεργία και να συζητάμε εμείς ότι κάποιος θα πρέπει να βγει στα 70 χρόνια πλέον στη σύνταξη ή στα 72 όπως είναι το τρέντ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και να δουλεύει 12 ώρες την ημέρα. Δηλαδή αυτό είναι παρανοϊκό. Είναι εντελώς γελίο. Και να μειώνονται και τα εισοδήματα, γιατί με το νέο εργασιακό θα μειωθούν και τα εισοδήματα των εργαζομένων από τις απώλειες των υπεριορίων και όλα αυτά εδώ πέρα, το Σαββατοκύριακο και αυτά.
Και όταν μειώνονται και τα εισοδήματα, για να δούμε ότι όλα αυτά είναι ένα ντόμινο, μειώνονται και οι πόροι στα ασφαλιστικά ταμεία. Και όταν μειώνονται οι πόροι στα ασφαλιστικά ταμεία, μειώνονται και οι συντάξεις. Δηλαδή, μάλιστα, μην νομίζει κανένας ότι θα βγει αλόβητος από όλα αυτά τα πράγματα. Μας είχαν συνηθίσει από την αρχή της κρίσης ότι μην ασχολείσαι, ας πούμε, σφάζουν το διπλανό σου. Ναι, δεν θα σφάξουν το διπλανό σου. Μπορεί να σφάζουν το διπλανό σου αυτή τη στιγμή, αλλά μετά θα φτάσουν και σένα. Και όταν θα σφάξουν το διπλανό σου, τα αίματα θα πάρουν και εσένα. Τον κοινωνικό αυτοματισμό που ζήσαμε εκείνη την περίοδο, λέτε. Ναι. Για να καταλαβαίνουμε ότι όταν αυτή τη στιγμή γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές στα εργασιακά, αυτό επηρεάζει τους πάντες. Γιατί ναι, όταν να μην θεωρήσει ο δημόσιος τομέας ότι είναι εκτός του πλάνου. Εντακτή, προφανώς. Έτσι. Ναι, φυσικά και μην το δημόσιο. Το θεωρήσει και ο ιδιωτικός τομέας. Δηλαδή, όταν θα χαθούν εισοδήματα, θα χαθούν εισοδήματα από τους εργαζόμενους, θα χαθούν εισοδήματα από τους συνταξιούχους, θα χαθούν εισοδήματα και από την αγορά. Γιατί αυτά είναι τα χρήματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά στο τέλος. Μάλιστα. Βλέπω ότι διαφωνείτε κάθετα και κατηγορηματικά με το σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε. Ναι, ναι. Είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν επενδύει τίποτα στην πραγματική οικονομία. Επενδύει σε... είναι χρήματα τα οποία θα φύγουν από την ελληνική οικονομία στο σύνολό τους. Ουσιαστικά συγκαλύπτουν ένα νέο μνημόνιο και είναι ένα σχέδιο το οποίο πιστεύω θα είναι και τα φόβλακα συνθάρρυνσης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί θα δώσει σε κάποιες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό της κρίσης, με την Amazon, ας πούμε, να πάρουμε ένα παράδειγμα, η οποία έχει αυξήσει και τα έσοδά της, αλλά και τους τζίρους της, γιατί είναι από τα μεγαλύτερα ψηφιακά καταστήματα λιανικής και είναι ένα κατάστημα το οποίο έχει επενδύσει πάρα πολύ και στην τεχνολογία. Το 70% του φόρτου στις αποθήκες της εκτελείται από ρομποτικά συστήματα. Αυτό το θέμα, ποιος θα μπορεί να ανταγωνιστεί, ποιος μικρός θα μπορεί να ανταγωνιστεί σε λίγο καιρό την Amazon? Να μου πει κάποιος έμπορος. Θα δούμε αν θα αλλάξουν και τα μεγέθη. Πάλι θα σας πάω εγώ στην έκθεση Πισαρίδη. Οι αλλαγές που έρχονται θα είναι ραγδαίες και θα αυτό είναι... Αυτό λέμε, ναι. Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα ραγδαίες αλλαγές, μεγέθη, οποίες... Τα μεγέθη ήδη, ξέρετε, προσπάθησαν να αλλάξουν και βιαίως την εποχή των μνημονίων. Το γνωρίζετε, ναι, αυτό. Εννοώ των επιχειρήσεων της Ελλάδας. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα βρήκανε τον ιό την καλύτερη λύση για να κάνουν αυτό που δεν καταφέραν να κάνουν στην εποχή των μνημονίων. Αλλά αυτό που εμείς εδώ ονομάζουμε πολύ πολύ μικρή επιχείρηση δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει και στην Ευρώπη, υπάρχει παντού. Και είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες στην Ευρώπη ακόμα. Παρόλο που μας έχουν δώσει αυτή την εντύπωση ότι η πολύ πολύ μικρή επιχείρηση δεν υπάρχει, η οικογένεια εκεί που λέμε. Υπάρχει και στην Ευρώπη, υπάρχει παντού. Δεν είναι. Απλά μας έχουν δώσει την εντύπωση, έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά και θα πρέπει να κλείσει και την Ελλάδα γιατί δεν είναι φυσιολογικό και η οικονομία κλίμακος, μπλα 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 και βλακίες. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα εργαστήριο πειραματικό. Όχι στο ποσοστό στο οποίο στηρίζεται η ελληνική οικονομία, κύριε Σιαμίδη. Το ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κυρίως στις νότιες χώρες, το νότο τον ευρωπαϊκό, δεν υφίσταται. Το ποσοστό όχι, είναι όμως, πολύ μικρό. Εδώ των το πολύ πολύ μικρών. Στις βόρειες χώρες τις ευρωπαϊκές. Ναι, ναι, φυσικά. Και μάλιστα οι Γερμανοί λαμβάνουν τα τελευταία χρόνια, έχουν λάβει πάρα πολλά μέτρα για να τις ενισχύσουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν ξέρουν ότι είναι πραγματική οικονομία. Μάλιστα. Απλά εμάς μας έχουν περάσει όλο αυτό το παραμυθάκι. Για να το λέτε, προφανώς θα το έχετε ψάξει. Θα το ψάξει κανείς. Θα δούμε πάντως τι θα γίνει. Εγώ θα πω μόνο αυτό. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει αυτά τα σχέδια να περάσουν, αν δεν κάνω λάθος, και από τα Εθνικά Κοινοβούλια των χωρών μελών της ναι, Ευρωπαϊκής και θα Ένωσης. Θα πρέπει να πάρθει με ομόφωνη απόφαση. Εντάξει, θα το δούμε πώς θα γίνει. Ναι, προφανώς. Δεν έχουν ακόμη καταλήξει όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, εμείς είπαμε μια ένσταση που υπάρχει, όχι ένσταση, μια διαδικασία που ξεκίνησε και ενδεχομένως να δημιουργήσει νέα δεδομένα, ακόμη και στην πράσινη ανάπτυξη, ξεκίνησε από τη Γερμανία. Όπου εκεί υπάρχουν προφανώς τεράστιες ενεργειακές ανάγκες. Φαίνεται και από τον πόθο της Γερμανίας να έχει ναι, όταν έχει σε προτεραιότητα. Ναι, προφανώς. Εμείς έχουμε διώξει την παραγωγή και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργειακές ανάγκες. Προφανώς δεν θα αλλάξει κάτι. Ίσως
Ίσως υπάρξουν βελτιωτικές κινήσεις, τώρα θα διαφωνήσει εδώ ο κύριος, προσθετικές να πω, προσθετικές δράσεις, όχι βελτιωτικές κινήσεις. Να μην χρησιμοποιήσω αυτούς τους τεχνοκρατικούς όρους. Το ζητούμενο είναι να δούμε και τι θα γίνει και στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τώρα είναι η άλλη παράμετρο, συγγνώμη λίγο. Ότι οι υπόλοιπες χώρες, όπως λέτε, αντιδρούν, δηλαδή. Προσπαθούν να διαπραγματευτούν, να πάρουν κάποιο. Κάτι παραπάνω. Εμείς το έχουμε δεχτεί αυτό το πράγμα και δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα. Είναι φοβερό αυτό. Έχουμε διαπραγματευτεί κάτι για να βελτιώσει αυτό το σχέδιο, το οποίο δεν βοηθάει καθόλου. Ξέρετε πώς θα πάρουν. Εγώ αναφέρομαι στην ευρωπαϊκή πρόταση, έτσι. Στην ευρωπαϊκή πρόταση. Εμείς εδώ παρουσιάσαμε ήδη και το δικό μας το κομμάτι. Το Ελλάδα 2.0. Αυτό ήταν το κομμάτι που μας αναλογεί. Επί της ευρωπαϊκής απόφασης, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο κορυφής, αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες χώρες μέλη, όντως ακόμη δεν έχουν δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες. Εδώ θα έχουμε προβλήματα και με τις εκταμιεύσεις εξαιτίας αυτών πάλι των όποιων διαφορετικών απόψεων. Θα δούμε πώς θα περπατήσει. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ΕΠΑΜ με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το Ελλάδα δεν είναι καν ανάκαμψη αυτό και δεν είναι ανθεκτικότητα, γιατί χάνονται πόροι από την ελληνική οικονομία και δεν είναι ανθεκτικότητα, γιατί καταστρέφονται ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, γι' αυτό. Γι' αυτό έχω δώσει στην αρχή συγχαρητήρια στο κοινωνικό τμήμα της κυβέρνησης, γιατί παρουσιάζονται άσπρο μαύρο, πραγματικά. Είναι ακριβώς το ανάποδο και νομίζω ότι θα ήταν ένα καλό rule of the thumb που λένε και οι Εγγλέζοι, γενικός κανόνας το πούμε, ότι ό,τι μας λέει η κυβέρνηση ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Πραγματικά δηλαδή. Αυτή είναι η εκτίμηση του ΕΠΑΜ, είναι ανάλυση την οποία μπορεί οποιοδήποτε να την κάνει, αν κάτσει και δει λίγο τα νούμερα και από πού θα έρθουν όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις και πού θα πάνε. Είναι τόσο απλό. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Εγώ θα επιμείνω ότι ναι, μεν οι άξονες δόθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα κρατήσω μόνο αυτό από τη συζήτησή μας. Ίσως θα έπρεπε κάποιες χώρες, π.χ. η Ελλάδα, η οποία μπορεί να επενδύσει και να έχει κέρδος στον πρωτογενή της τομέα. Και το έχει αποδείξει αυτό. Και στα χρόνια της κρίσης, νομίζω. Είναι μετρήσιμο το μέγεθος του πρωτογενούς τομέα. Που την κράτησε όρθια μαζί με τον τουρισμό. Αυτοί οι τομείς λειτουργήσαν, έτσι δεν είναι, κύριε Σιαμίδη? Ναι, φυσικά, ναι. Δύο τομείς της οικονομίας. Ίσως θα έπρεπε παραπάνω να πιέσει για το θέμα του πρωτογενούς τομέα. Τώρα θα μου πείτε, βεβαίως υπάρχει η κοινή αγροτική πολιτική και προφανώς μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής προωθούνται τέτοιου τύπου ζητήματα. Εντάξει, ναι. Θα το δούμε αυτό. Να δούμε λίγο και. Συγγνώμη τώρα για να το κλείσουμε κιόλας, κλείνοντας. Αυτό που λέγαμε, το πόσο μπορούμε να πιέσουμε, ας πούμε στην πράσινη ανάπτυξη. Γιατί εμείς να μην πιέσουμε για να αναπτύξουμε συστήματα τα οποία θα εκμεταλλεύονται την ενέργεια από τη θάλασσα, το οποίο μας βολεύει, και θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και βιομηχανία με πάνω να σε προτάξουμε αυτό. Δηλαδή τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και ναι. Και δεν ξέρω γιατί. Οι μηχανισμοί που μπορούν να παράξουν ενέργεια από τη θάλασσα είναι πολλοί. Και μπορούν να είναι και πολύ απλοί. Θα μπορούσε κάλλιστα. Αυτή η ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ούτως ή άλλως. Είναι από τις πλέον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σταθερή. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Είναι ένας πυλώνας υποστήριξης της ενέργειας μέσω του φυσικού αερίου. Υποστηρικτικά θα λειτουργήσει. Όχι, το φυσικό αέριο θα λειτουργήσει υποστηρικτικά. Εδώ το θέμα. Είπαμε, θα είναι η ισχύ βάσης το φυσικό αέριο. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το αέριο το εισάγουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή εμείς θα πληρώσουμε 16 δισεκατομμύρια από αυτά τα 57 δισεκατομμύρια, τα οποία θα φύγουν στην Γερμανία ή σε όποια άλλη χώρα θα παράξει αυτοκίνητα και ανεμογεννήτριας, για να εισάγουμε ένα αντίστοιχο ποσοστό φυσικού αερίου. Αυτό είναι το γελίο της υπόθεσης. Υποστηρικτικά λοιπόν θα λειτουργήσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λέτε, στο φυσικό αέριο, στα δίκτυα αποδρομή. Το ανάποδο. Το φυσικό αέριο είναι υποστηρικτικό του των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άρα καταλαβαίνουμε γιατί προωθούνται από κοινού, γιατί πάνε σε διάδα. Ναι, γιατί χρειάζεται πάντα να υπάρχει μία πηγή ισχύως, η οποία μπορεί να αυξομειώνεται πολύ γρήγορα. Που δεν μπορεί να κάνει ο λιγνίτης, τα λιγνητικά εργοστάσια. Μπορεί να το κάνει το φυσικό αέριο, γι' αυτό. Μάλιστα.
κάνουμε τη μετάβαση. Για να κατανοούμε λίγο και γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, έτσι, και συζητάμε πλέον για αυτές τις μορφές ενέργειας. Και θα μπορούσαμε. Με δεδομένη βεβαίως τη στροφή προς το φυσικό αέριο, έτσι. Ναι. Γι' αυτό συζητάμε. Ναι, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Κλείνουμε, κύριε Σιαμίδη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και ελπίζω την επόμενη φορά να πούμε κάτι ευχάριστο. Τον κύριο Σιαμίδη και το ΕΠΑ, μάλλον του θύμωσε το πρόγραμμα, το σχέδιο αυτό, το οποίο παρουσιάστηκε. Ανάκαμψης και ενθεκτικότητας. Τον ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Παρουσίασε χθες και την οικονομική του πρόταση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τη δούμε, θα την αναλύσουμε στις